Δέσμη μέτρων για την εξωτερική περιμετρική φρούρηση των φυλακών Λάρισας προτείνει η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας στην αστυνομική διεύθυνση μετά τα τελευταία δραματικά γεγονότα στις φυλακές Τρικάλων που είχαν ως αποτέλεσμα την απόδραση 11 βάρη ποινητών, τον τραυματισμό των εξωτερικών φρουρών αλλά και τον άδικο θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης κοπέλας στη διάρκεια καταδίωξής τους. Όπως αποφασίστηκε, αστυνομικοί αναλαμβάνουν κομμάτι του έργου της φύλαξης των καταστημάτων κράτησης και του ελέγχου στο εσωτερικό των φυλακών. Επειδή η επίθεση που έγινε στις φυλακές Τρικάλων ήταν πολεμικού τύπου, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι συνάδελφοί τους που θα τοποθετηθούν στις φυλακές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με ειδικό εξοπλισμό. Ανέλαβε καθήκοντα περιμετρικής επιτήρησης φρούρησης των σοφρονιστικών καταστημάτων. Όπως επίσης επισήμως θα εισέχονται ειδικές αστυνομικές μονάδες όπως είναι η ΕΚΑΜ και οι Δημηρίες εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων, όπου και παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων θα διενεργούν ελέγχους στα κελιά των κρατουμένων. Εμείς χαρακτηρίζουμε αυτά τα μέτρα πάρεργα. Είπαμε να μπουν κάποιοι συνάδελφοι εθελοντές οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν εκεί τα καθήκοντά τους σε ζευγάρια, σε κυλιόμενο ωράριο, με βαρύ στρατιωτικό οπλισμό. Μην ξεχνάμε ότι οι φυλακές Τρικάλων δέχτηκαν επίθεση από Καλάζνικοφ και από 22 χειροβομβίδες. Αλεξίσφαιρα βαρέως τύπου, αλεξίσφαιρα κράνη. Και ό,τι άλλο διαθέτει για προστασία αυτή τη στιγμή η υπηρεσία μας, ούτως ώστε στο μέτρο του δυνατού να δράσουμε κι εμείς επαγγελματικά για την προστασία μας πάνω απ' όλα. Με το έγγραφο μας αυτό θέτουμε τη διοίκηση πρώτων ευθυνών της, γιατί ναι μεν έχουμε δύο άτομα και φυλάνε έξω από τις φυλακές, αλλά με τι μέσα και με τι εκπαίδευση ενεργούν αυτή την υπηρεσία. Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καυτηριάζει τέλος το γεγονός ότι σε μια φυλακή με 900 κρατουμένους που διαθέτει για την εξωτερική φρούρηση 120 υπαλλήλους ζητείται η ενίσχυση των αστυνομικών.